Όλα μπορεί να είναι διαφορετικά, εκτός όμως από την πατροπαράδοτη λαγάνα. Το ψωμί της Καθαράς Δευτέρας δεν λείπει από κανένα τραπέζι. Η ανταπόκριση άλλωστε από τον ξυλόφρονο του Αγίου Νεκταρίου έδωσε τον τόνο της ημέρας, αφού οι χανιώτες έσπευσαν να την προμηθευτούν ζεστή. Δεν γίνεται Καθαρά Δευτέρα χωρίς λαγάνα. Πήραμε τη λαγάνα, θα κάνουμε το παραδοσιακό έθιμο και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, γιατί είναι δύσκολες ημέρες. Δεν γίνεται. Γιατί, μας αρέσει και πρέπει να πάμε σε 5-6 φούρνους να πάρουμε λαγάνες και να δοκιμάζουμε από όλους. Πάντα από το βράδυ ξεκινήσαμε, το μεσημέρι έρχεται ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλο τον κόσμο. Η λαγάνα του ξυλόφουρνου είναι στάνταρ. Πόσα κομμάτια σήμερα έχετε φτιάξει? Υπολογίζουμε, κάναμε λιγότερα γιατί λόγω του COVID θεωρούσαμε ότι δεν θα έχει κίνηση, αλλά τελικά δόξα στον Θεό πήγε πολύ καλά. Κάπου στα 2.800 με 2.900. Μόνο τη Δευτέρα αυτή την τρώμε τη λαγάνα. Πώς θα την περάσετε τη σημερινή μέρα? Οικογενειακά. Κλειστός κύκλος. Κλειστός, ναι. Τι έχετε φτιάξει σήμερα? Έχουμε σουπιές με μάραθα, τα ποδάκι. Η λαγάνα είναι ο άζυμος άρτος, ο οποίος φτιάχνεται με παραδοσιακό τρόπο στην Ελλάδα μόνο μία μέρα του χρόνου, την Καθαρά Δευτέρα. Ενώ το όνομά της προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό λάγανον, μια πλακωτή ζύμη που παρασκευάζεται από αλεύρι και νερό και σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής. Η λαγάνα αναφέρεται ως έδεσμα σε πολλά κείμενα της αρχαιότητας. Ένα από αυτά είναι οι Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, όπου αναφέρεται η φράση «Λαγάνα πέπτεται, δηλαδή λαγάνες γίνονται». Μια θεωρία θέλει η λαγάνα να παρομοιάζεται με τον άρτο που κατανάλωσαν οι Ισραηλίτες κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, από τότε και μέχρι τη στιγμή που ο Χριστός ευλόγησε τον ένζυμο άρτο.